Το έργο έρευνα και περιγραφή τη αρωματική και φαρμακευτική χλωρίδα τη Σαμοθράκη παρέδωσε ο αντιπεριφέρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτ στο Δήμαρχο Σαμοθράκη Αθανάσιο Βίτσα. Η μελέτη εντάσσεται στη στρατηγική τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για μια βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα. Αποτελεί προϊόν σύμβαση μεταξύ τη Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη και εκπονήθηκε από την επιστημονική ομάδα τη Σχολή Γεωπονία και Δασολογία τη Ορεστιάδα σε συνεργασία με στελέχη τη Διεύθυνση Αγροτική Οικονομία και Κνιατρική Εύρου. Παραδώσαμε στο Δήμαρχο Σαμοθράκη, στον Θανάση το Βίτσα, την έρευνα, την ειδική έρευνα καταγραφή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών τη Σαμοθράκη. Αυτή η έρευνα έγινε με πιστώσει τη περιφέρεια Ανα... Ανατολικής Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ειδικά για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα και σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη, το τμήμα Γεωπονία και Δασολογία τη Ορεστιάδο, καταγράφηκαν αυτά τα φυτά, τα οποία κατ' εμάς αποτελούν ένα θησαυρό, ένα, μια κυβωτό της φύσης που πρέπει εμείς και να διαφυλάξουμε, αλλά και να την αναδείξουμε. Η τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα τη έρευνα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή θα είναι διαθέσιμη για χρήση από δημόσιου και ιδιωτικού φορεί, από ειδικού και μη επισκέπτε του νησιού, επιστήμονε και μελετητέ τη Αμοθράκη με απότερο στόχο τη δημιουργία βουτανικού κήπου που θα εμπεριέχει όλα αυτά τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Στο πλαίσιο του προγράμματο καταγράφηκαν περισσότερα από 120 αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά τη Αμοθράκη, ενώ στα 30 πιο σημαντικά έγιναν εργαστηριακέ αναλύσει για την ποσότητα και ποιότητα των περιεχόμενων εθέριων ελέων του, με τη ρίγανη να είναι το πιο ξακουστό και φημισμένο φυτό. Εκ των οποίων τα 30, τα πιο σημαντικά, υπέστησαν μία διαφορετική επεξεργασία προκειμένου να δουν οι επιστήμονες ποιοτικά, χαρακτηριστικά, αλλά και θέρεα έλεα που παρέχουν αυτά τα φυτά. Ήταν μία πολύ σημαντική έρευνα, την οποία χαιρέτησε με μεγάλη ικανοποίηση ο Δήμαρχο Σαμοθράκης και το Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχο λοιπόν είναι να μπορέσουμε να τα όλα αυτά, αλλά σα είπα ότι πρέπει και να τα διαφυλάξουμε. Η έρευνα έγινε με αφορμή τη ρίγανη τη Σαμοθράκης, που όπω όλοι γνωρίζουν είναι φημισμένη. Δυστυχώ πρέπει να πω ότι κάποιοι ασυνείδητοι ξεριζώνουν, στην προσπάθειά τους να συλλέξουν ρίγανη, ξεριζώνουν τα φυτά και τα καταστρέφουν. Από την άλλη υπάρχει και η απειλή της υπερβόσκησης. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συνεκτιμηθούν στο μέλλον, προκειμένου αυτό ο πλούτο, αυτή η κυβωτό τη φύση, όπω σα είπα, που είναι τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Αμοθράκη, να μπορέσει να αξιοποιηθεί.